Αντώνη, καλησπέρα. Έχουμε μαζί μας τον Αντώνη Μαυρέα. Καλησπέρα, κύριε Μαυρέα. Καλησπέρα. Μας ακούτε τώρα? Καλησπέρα. Μια καλησπέρα. Χαρά, μια χαρά. Γεια σας, κύριε Μαυρέα. Καλά. Και εμείς τώρα σας ακούμε καλά. Πάμε. Τι κάνεις? Μια χαρά. Εσείς? Δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι που μιλάω με τη δεύτερη πατρίδα μου, με την πόλη της μητέρας μου. Και με έναν άνθρωπο ο οποίος, είπα και στον πρόλογό μου, ότι τίμησε τη φανέλα με το δικέφαλο στο στήθος και είναι ένα κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ και κρατάει το λάβαρο του ΠΑΟΚ στην Πελοπόννησο ψηλά. Τα είπαμε και λίγο την προηγούμενη Τετάρτη έτσι έξω από την μπουτίκ. Αντώνη, να μιλήσουμε λίγο για ΠΑΟΚ, να μιλήσουμε γενικά λίγο για το πρωτάθλημα, για το ντέρμπι που έρχεται, για το ευρωπαϊκό παιχνίδι που έχουμε. Για όλα να μιλήσουμε, θα πάμε λίγο με τη σειρά. Βεβαίως. Κύριε Μαυρέα, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι σαν πρώτη ερώτηση εγώ και μετά ό,τι θέλει ο Άκης. Ο ΠΑΟΚ πριν από 3 χρόνια δημιούργησε μια αίσθηση σε όλη την αθλητική κοινότητα ότι θα είναι το μεγάλο φαβορί, το ακλόνητο φαβορί για το πρωτάθλημα, ιδιαίτερα και μετά το χαμένο εκείνο περιπετειώδες τίτλο με την ΑΕΚ. Την επόμενη χρονιά ο ΠΑΟΚ μπήκε μέσα στο γήπεδο ουσιαστικά ως ο δυνατότερος όλων, αήττος τελείως το πρωτάθλημα. Είχατε την εντύπωση ότι αυτή η πορεία του ΠΑΟΚ θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια ή είχατε την εντύπωση ότι μπορεί όλο αυτό να σταματήσει? Γιατί εγώ θεωρώ ότι σταμάτησε, έτσι θα έλεγα, εντελώς ξαφνικά αυτή η εκπληκτική χρονιά του ΠΑΟΚ. Ακολούθησαν 2 χρονιές, θα έλεγα, αρκετά πιο ουδέτερες αγωνιστικά. Ναι. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ο ΠΑΟΚ δεν σταματά ποτέ. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Συμφωνούμε απόλυτα. Δεν θα, όποια πορεία και να έχει ο ΠΑΟΚ, πιστέψτε με, από μένα προσωπικά, δεν θα ακούσετε κακιά κουβέντα και αυτό σιγά σιγά θα σας το κάνω πιο λιανάκιο, θα σας το εξηγήσω καλύτερα. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά που έχασαν ή που πήραν το πρωτάθλημα πριν 3 χρόνια, που έχασαν τον Ατρόμητο την Κυριακή, να ξέρετε ότι την Πέμπτη θα κάνουν το χρέος. Είμαι τόσο σίγουρος. Αυτά τα παιδιά που κάποια στιγμή μας απογοητεύουν, θεωρώ ότι πάλι και πάλι θα φέρουν επιτυχίες στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι μπορεί να χάθηκαν ή ένας ή 2 τίτλοι. Για μένα θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει, ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει ψηλά το κεφάλι και κάθε χρόνο, παρόλο ότι μπορεί να έχει μία αποτυχία, να μην παίρνει ένα τίτλο, να παίρνει το κύπελο, να μην παίρνει το πρωτάθλημα ή να έχει και αποτυχίες, πάντα για μένα πρέπει να προχωράει μπροστά και να είναι επικοδομητικές όσες αποτυχίες και να έχει, να κερδίζει κάτι. Και πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια με τον κύριο Σαββίδη, θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει χτίσει πάρα πολλά πράγματα. Να ξεκινήσω από κάτι. Φέτος πήρε τον προπονητή που πραγματικά έφερε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, ναι. Θεωρώ πως συμφωνείτε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Δεν θα του πω εγώ, ούτε κανένας από εμάς, όσον αφορά τον προγραμματισμό ή την λειτουργία ή αυτά όλα που ο άνθρωπος αυτός με τους συνεργάτες του σχεδιάζει την ομάδα. Είμαι πολύ μικρός εγώ για να κάνω τέτοια κριτική. Όμως, σαφέστατα θα υπάρχουν και αποτυχίες. Δηλαδή, στον Παναθηναϊκό, αυτή η τρομερή εμφάνιση που έκανε ο ΠΑΟΚ. Και παράλληλα, θεωρώ, είχε χάσει από το... είχε φέρει σοπαλία με το Βόλο, είχε χάσει από τα Γιάννενα. Να σας πω κάτι, παιδιά. Μην προσπαθούμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να βρούμε πράγματα τα οποία θίγουν και προσβάλλουν αυτό το μεγάλο σωματείο, αυτή τη μεγάλη ομάδα. Προσπαθούμε φυσικά να πούμε κάποια πράγματα που, ρε παιδάκι μου, περιμένει να ακούσει όλος ο κόσμος. Αλλά τη συγκεκριμένη στιγμή, πιστεύω, Πέμπτη έχουμε μάτ. Σε αυτά τα παιδιά θα πούμε πάτε κερδίστε. Σε αυτά τα παιδιά πρέπει να πούμε, ρε παιδιά, εμείς σας εμπιστευόμαστε. Δεν μπορούμε να τους κρίνουμε την Κυριακή στον Ατρόμητο, γιατί έγινε αυτό. Ή να σας πω κάτι, ο Κούρτης είναι πραγματικά ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Κάνει αυτό το τραγικό λάθος στο πρωτοκόλ. Τι να πω τώρα εγώ, πείτε μου. Και όμως γίνονται και αυτά. Λοιπόν, αύριο όμως, την Πέμπτη, θα του πω
Φίλε, έμπαμεσα να κερδίσεις. Και με όλα αυτά τα πράγματα δημιουργείται, καταλαβαίνετε, έχουμε μια, έτσι, μια κατήφια, μια μύρλα, μια... Όπα, όπα. Δεν είναι έτσι, παιδιά, τα πράγματα. Εγώ θεωρώ και στην κακή του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίζει κάποια πράγματα και πιστεύω ότι δεν είναι ούτε μακριά από τον τίτλο, δηλαδή οι 7 πόντοι που είναι από τον Ολυμπιακό είναι τεράστια απόσταση. Όχι, δεν είναι καθόλου τεράστια απόσταση. Και πιστεύω ότι αν μέχρι τα Χριστούγεννα πάμε πραγματικά και είναι ο ΠΑΟΚ όπως πρέπει να είναι και πραγματικά οι άνθρωποι του team, ο κύριος Λουτσέσκου, ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν, θεωρώ ότι δεν είναι πολύ υπότιτλοι. Είπα πάρα πολλά, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Δεν θα κατηγορήσω και πιστέψτε με, δεν θα κριτικάρω ποτέ μα ποτέ εγώ αυτά τα 4 γράμματα που αγαπώ, που λατρεύω και τίποτα άλλο παρακολουθώ. Αντώνη, ο Άκης είμαι, συμφωνώ απόλυτα και εγώ στις τοποθετήσεις μου. Συνεχίζω να πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι μακριά από τον τίτλο. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το πετύχει. Οι βαθμοί δεν είναι φόβητρο οι 7 βαθμοί, γιατί ούτε και ο Ολυμπιακός πείθει. Και να μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει 3 παιχνίδια ακόμα με τον Ολυμπιακό, τα οποία τα 2 είναι στην Τούμπα. Ακριβώς. Ακριβώς, τα είπατε όλα. Όπως από αυτό εδώ το μικρόφωνο... Θα πάει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Θα πάει, έχει μάθει, έχει πάρα πολλά μάθει, παιδιά. Πάρα πολλά. Ακριβώς. Από αυτό το μικρόφωνο εγώ τοποθετήθηκα και στην άσχημη ημέρα με τον Βόλο και είπα ότι δεν μπορώ και δεν το σηκώνει η ιδιοσυγκρασία μου να ισοπεδώσω και να μηδενίσω μία ομάδα την οποία μπορεί σε μία εβδομάδα να την αποθεώσω και αυτό συνέβη στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Όλοι ξέρουμε ότι είναι μία μεταβατική περίοδος, τελειώνουν αρκετά συμβόλαια, κατηγορήθηκε η διοίκηση για τις μεταγραφές που δεν έκανε το καλοκαίρι. Για μένα υπήρχε πλάνο τις οποίες δεν τις έκανε, γιατί όταν σου τελειώνουν 14 συμβόλαια το επόμενο καλοκαίρι είναι αδιανόητο να δώσεις 11-12 εκατομμύρια σε αποζημιώσεις σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήδη θα φύγουν. Οπότε ετοιμάζεις μια ομάδα για την επόμενη χρονιά και για τα επόμενα χρόνια από την έλευση του προπονητή και σιγά σιγά θα αρχίσεις να σχηματίζεις το παζλ. Υπομονή θέλει και στην τελική στο ποδόσφαιρο, όσοι παίξαμε ποδόσφαιρο και εσύ πολύ ακόμα καλύτερα το ξέρεις αυτό, ότι κανένας δεν έχει κάνει συμβόλαιο με την νίκη. Θα έχεις και κακές μέρες, θα έχεις και καλές μέρες, μπορείς να καλύψεις κάποιους βαθμούς όπως τους κάλυψες με ένα διπλό, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό, να κάνεις ένα διπλό αλλού. Ούτε η ΑΕΚ είναι φόβητρο. Εγώ δεν βλέπω λόγο ανησυχίας για τον ΠΑΟΚ στο να πει ότι έχει βγει από το στόχο του πρωταθλήματος. Εγώ, κύριε Μαυρέα, το μόνο που θέλω να σας πω για να πείτε ολοκληρωμένο ότι θέλετε είναι ότι οι 7 βαθμοί στο ελληνικό ποδόσφαιρο πολλές φορές φαντάζουν μεγάλη διαφορά. Μάλιστα. Διαφωνείτε σε αυτό, γιατί ο Ολυμπιακός με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δύσκολα χάνει βαθμούς. Όχι, όχι. Για μένα προσωπικά δεν είναι. Και ο φετινός Ολυμπιακός, συμφωνώ απόλυτα, το ότι δεν είναι φόβητρο. Δεν είναι Ολυμπιακός τον... 2 χρόνων πίσω που πραγματικά ήταν για μένα, θεωρώ, ίσως η καλύτερη ομάδα. Γιατί έτσι ήταν τα πράγματα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι οι 7 πόντοι δεν είναι τίποτα. Και με τον σημερινό Ολυμπιακό, που πάει δηλαδή στον Πανετολικό με το ζόρι να κερδίσει. Στα Γιάννενα στο 87. Θέματα. Ναι, έχει πάρα πολλά θέματα. Το σύμφωνο είναι ότι, παιδιά, δεν πρέπει πραγματικά να κρίνουμε. Γιατί δεν είμαστε και δεν γνωρίζουμε πράγματα από την ΠΑΕ, πράγματα τα οποία γίνονται στη λειτουργία της ομάδος. Λοιπόν, εγώ είπα κάτι το οποίο δεν ξέρω αν πρέπει να το επαναλάβω πάλι. Χάθηκε ένα πρωτάθλημα. Τι μας έμεινε, τι διορθώσαμε. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια κάτι διορθώνει και αυτό πρέπει να σου το πω, να ρωτήσω κάτι. Η Β' ομάδα, τα νέα παιδιά όλα αυτά. Ή ξέρω εγώ ο Τσιγκάρας που δεν έχει παίξει ακόμα, που ο Μιχαηλίδης παίζει. Ή όλα αυτά τα νέα παιδιά που έρχονται από πίσω. Παιδιά, μιλήσατε για σχεδιασμό. Σχεδιασμός λοιπόν για μένα πλέον είναι αυτός. Ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να συνεχίζει. Και για μένα το μότους, δηλαδή το φετινό, θα είναι και πάλι να αφήσουμε κάτι πάλι, να διορθώνουμε κάτι πάλι, να έχουμε πράγματα τα οποία του χρόνου θα μας είναι χρήσιμα. Δηλαδή, τι μπορώ να πω τώρα εγώ, σας είπα, για παίκτες τους οποίους πάνε μέσα στη Λεωφόρο
και λες τους θαυμάζεις, πραγματικά τους αποθεώνεις. Λοιπόν, και να λέμε την άλλη Κυριακή, την άλλη μέρα, άλλα πράγματα. Και σας λέω και πάλι, επειδή έρχονται πολύ δύσκολα παιχνίδια, δηλαδή την Πέμπτη πάμε στη Σλόβα, Κυριακή έχουμε Άρη και έχουμε συνέχεια μεγάλη. Ναι, αλλά όταν... Αν πραγματικά... Ναι, πείτε, ολοκληρώστε και μετά θα σας ρωτήσω. Αν πραγματικά μέχρι τα Χριστούγεννα είμαστε κάπου εκεί, εγώ πιστέψτε με, δεν φοβάμαι κάτι. Αλλά η κακή κριτική και η... Όχι καλοπροαίρετη, με ενοχλεί πάρα πολύ, παιδιά. Πιστέψτε με, πάρα πολύ. Ας μην μιλήσουμε. Εμείς δεν κάναμε αυτή τη στιγμή στη ζήτηση μας καμιά κριτική, αλλά θα σας πω κάτι που έγινε σαν γεγονός, μια πραγματικότητα. Βγήκε ο Βαρέλα και με δηλώσεις του είπε ουσιαστικά ότι πολλοί στον ΠΑΟΚ υποσυνείδητα δεν πιστεύουν ότι η ομάδα μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Αυτή είναι μια δήλωση ενός παλαιού και έμπειρου ποδοσφαιριστή, ο οποίος μάλιστα ηγείται κιόλας ως αρχηγός της ομάδας και πραγματικά ξάφνιασε πολύ κόσμο αυτή η δήλωση. Μάλιστα. Την ακούσατε τη δήλωση, ναι, τη διαβάσατε, δεν ξέρω. Τη διάβασα και πραγματικά πολύ προσεκτικά. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Είναι η άποψή του. Αν μίλησε για τον εαυτό του, θέτει για μένα τον παίκτη Βαρέλα εκτός ομάδος. Αν μίλησε για τους άλλους, έκανε πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί και η απόδοση του Βαρέλα η φετινή είναι νύχτα, μέρα, έχει κάποιες καμπανεβάσεις. Ακριβώς. Το ότι μιλάει για τον ποδοσφαιριστή Μαυρέα, θεωρώ ότι έχει κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί και σαφέστατα μέσα από διτήρια οι συμπαίκτες του, γιατί εμείς το κάναμε, θα του πούνε λάθος ρε άνθρωπε, τι είπες. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δηλαδή ποιος δεν πιστεύει, ποιος φοράει αυτή τη στιγμή τη φανέλα του ΠΑΟΚ και δεν πιστεύει. Είναι το χειρότερο που μπορεί να προκύψει, να ξέρετε. Γιατί έχω φορέσει αυτή τη φανέλα. Δηλαδή να είσαι στον ΠΑΟΚ και να μην νιώθεις γίγαντας, να μην νιώθεις Θεός, να μην νιώθεις τι να πω. Είναι το χειρότερο που μπορεί να προκύψει σε έναν άνθρωπο και σε έναν ποδοσφαιριστή. Τότε δεν πρέπει και δεν έχει θέση μέσα στα ποντήρια του ΠΑΟΚ. Οποιοςδήποτε έχει αυτή την άποψη. Και προσέξτε με, και τα τελευταία χρόνια που τόσα πραγματικά τόσο έχει μεγαλώσει η ομάδα και συνεχίζει πραγματικά να έχει αυτούς τους στόχους. Άρα λοιπόν για μένα ήταν κακή τοποθέτηση και αν μίλησε για τον εαυτό του, καλά έκανε. Και δεν πιστεύει, μπορεί να σηκωθεί να φύγει. Οποιοςδήποτε πιστέψε με παιδιά, γιατί εγώ τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τον Βαρέλα. Ασχέτως αν το παιδί, ξέρω εγώ, εντάξει, έχει αυτές τις εξάρτησεις, αυτά τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοση. Λοιπόν, εμένα πιστεύω ότι έπρεπε να μιλήσει μόνο για τον εαυτό του, για το λάθος που έκανε, για τα λάθη που κάνει, πώς μπορεί να βελτιωθεί και όχι για τους συμπαίκτες του ή δεν ξέρω τι άλλο τι ήθελε να πει. Στον αντίποδα φυσικά υπήρχαν και οι δηλώσεις του Ζίφκοβιτς πριν του Βαρέλα, ο οποίος είπε ότι φυσικά και πιστεύουμε και μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Και οι δηλώσεις του Κρέσπο, οι οποίες κατ' εμέ ήταν οι πιο σωστά τοποθετημένες, ότι έτσι όπως σύμφωνα με το σημερινό αποτέλεσμα, ας πούμε, και την εμφάνιση, δεν πάμε πουθενά και πρέπει να το διορθώσουμε και έχουμε την ποιότητα και την ικανότητα να το διορθώσουμε. Σωστό. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ σωστή τοποθέτηση. Έτσι ακριβώς. Παιδιά, έχουμε τον χρόνο. Έχουμε τον χρόνο να διορθώσουμε και την ικανότητα και την ποιότητα. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι οι σωστές δηλώσεις είναι αυτές. Θα μου πεις τώρα το τι έχει ο άλλος στο μυαλό του μέσα και τι μπορεί να πει. Είναι υπεύθυνος αυτός. Αυτό ακριβώς. Είναι υπεύθυνος των λόγων του. Επειδή επαναλάβατε... Άλλη άποψη έχετε εσείς, άλλη εμείς, άλλη οποιοδήποτε. Επειδή επαναλάβατε πολλές φορές ότι έχουμε τον χρόνο, θεωρείτε το καλοκαίρι η ομάδα έμεινε ατελής όσον αφορά την ενίσχυσή της? Δεν θα το έλεγα, ρε παιδιά. Δεν είναι. Να σας πω κάτι. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ τώρα να κάνω τον έξυπνο. Ούτε κάποιοι από εμάς, ούτε ξέρω εγώ κάποιος βετεράνος, την άποψή μου θα την πω. Το ζητούμενο ποιο είναι, ότι εγώ γνωρίζω ότι ο προπονητής αυτός είναι ο Πολυνίκης, είναι ο άνθρωπος που πραγματικά έφερε τις μεγαλύτερες επιτυχίες στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή εγώ θα του κάνω τον έξυπνο για το σχεδιασμό της ομάδος. Μα αν είναι δυνατόν τώρα. Και να σας πω και κάτι. Και πιστεύω, σας λέω και πάλι, ότι είναι πολύ κοντά Ιανουάριος, να δούμε τι λάθη έκανε ο άνθρωπος και πιστεύω ότι κι αν έκανε λάθος θα το διορθώσει κιόλας. Αλλά δεν μπορώ να κάνω εγώ τώρα τον έξυπνο, που είμαι στην Καλαμάτα ή οποιοδήποτε είναι έξω. Το τι υπόθηκε, τι έχει γίνει, για να σας πω κάτι. Γιατί δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μας διέθεσαν. Δηλαδή ο Πασχαλάκης έχει άσχημη απόδοση που εμείς το κατηγορήσαμε κάποια στιγμή όλοι μας. Και να σας πω, και όχι μόνο. Ο Βίσεσβερ, δηλαδή, που ξαναγύρισε ο άνθρωπος, είναι κακός. Μα αν είναι δυνατόν τώρα, που λέγαμε και που είπαμε πράγματα,
και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Προσέξτε, το ότι μπορεί να έγινε κάποιο λάθος, το μπορεί να έγιναν κάποια για μένα κάποια ψιλομικρό προβληματάκια να έχουν δημιουργηθεί. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να λέμε εμείς πράγματα τώρα από το ραδιόφωνο ή να κάνουμε κριτική και να μην τα γνωρίζει ο Λουτσέσκου ή το επιτελείο ή όλο αυτός όλος ο οργανισμός. Αν είναι δυνατόν. Έτσι ακριβώς. Είναι όλες οι ομάδες, οι προπονητές ζουν τον ποδοσφαιριστή πολύ περισσότερες ώρες. Εμείς έχουμε μία εικόνα μίας Κυριακής σε 90 λεπτά ενός αγώνα. Αυτός λειτουργεί όλη την ημέρα, όλες τις ημέρες με την ομάδα. Δεν είναι δυνατόν εμείς να γνωρίζουμε περισσότερα ή να καταθέτουμε άποψη περισσότερη από αυτόνα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα που συμβαίνει στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και να σας πω κάτι. Και φυσικά όλα αυτά τα χρόνια που κι εγώ έπαιξα, το έχουμε ζήσει και στο ΠΑΟΚ σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Εξωτερικεύονται ή βγαίνουν πράγματα έξω ή ξέρω εγώ η κριτική. Είναι παιδιά απίστευτα πράγματα που θεωρώ ότι πρέπει να το αποβάλουμε πάρα πολύ γρήγορα. Εσείς... Ο οργανισμός έχει μεγαλώσει. Ο ΠΑΟΚ μας, δόξα τω Θεώ, με τον Ιβάν, αυτόν τον άνθρωπο, γιατί η μεγαλύτερη επιχείρηση αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Βρέθηκε ένας άνθρωπος που, δόξα τω Θεώ, θα φτιάξει και το γήπεδο τώρα. Τι άλλο να μας κάνει, ρε παιδιά, εντάξει, έλεος λίγο. Απλώς πρέπει να μετράμε λίγο τα λόγια μας και πιστεύω ότι όλα θα πάνε μια χαρά. Δεν έχει χαθεί τίποτα. Εγώ το ξαναλέω πάλι, δεν έχει χαθεί τίποτα. Κύριε Μαυρέα, δεν είναι για σας η φετινή, με όλες αυτές τις συγκυρίες με τις μεγάλες ηλικίες κάποιων παιχτών, με τα συμβόλαια που τελειώνουν το καλοκαίρι, δεν είναι μια κυρίως μεταβατική χρονιά? Είναι μια χρονιά διεκδίκηση τίτλων? Όχι, να σας πω, και η περσινή ήταν μεταβατική. Όταν μπήκαν όλα αυτά τα νέα παιδιά, θεωρώ ότι για μένα πήραμε το κύπελο στο τέλος, πήραμε έναν τίτλο. Λοιπόν, για μένα και η περσινή ήταν. Να σας πω κάτι. Ωραία, χάθηκε ένας τίτλος και ο φετινός. Το ζητούμενο ποιο είναι, παιδιά? Ότι σας λέω και πάλι, πρέπει συνέχεια να διορθώνουμε και να από τα λάθη μας να μαθαίνουμε και να παίρνουμε και να δημιουργούμε. Δηλαδή, ακριβώς. Απλά πράγματα, δηλαδή θα χαθεί ο ΠΑΟ. Εγώ πήρα ποτέ πρωτάθλημα. Μα πώς θα το πάρω το πρωτάθλημα? Μα δεν γινόταν αυτό. Εντάξει, ήταν άλλη καιρή. Όμως ο ΠΑΟ ήταν ΠΑΟ. Έμπαινα μέσα με τον Άρη για 40.000. Μπαίναμε μέσα στο Παναθηναϊκό τα ίδια. Μπαίναμε τον Ολυμπιακό τα ίδια πράγματα. Ο ΠΑΟ χάθηκε. Ο ΠΑΟ μεγάλωνε και ξαναμεγαλώνει και θα μεγαλώνει. Παιδιά, να σταματήσουμε λίγο αυτά όλα τα πράγματα. Αυτή όλη τη τάξη, ότι μπορεί, πρέπει να κάνουμε κάποια κριτική καλοπροαιρετή, θεωρώ η καλοπροαιρετή κριτική είναι επικοδομητική. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, θεωρώ ότι δεν έχει τελειώσει κάτι και πιστεύω ότι ο κύριος Λουτσέσκου, όλος ο οργανισμός είναι πλέον πολύ πιο έμπειροι και το βλέπουμε και στην λειτουργία της ομάδας, τον βλέπουμε και στη διοίκηση πλέον. Και καταλαβαίνετε τι λέω, με όλα αυτά εκεί, επιτροπές και παραεπιτροπές του κυρίου Αβγενάκη και τα λοιπά, αυτά πλέον είμαστε πιο έμπειροι, πιο, θα έλεγα, πιο διαβασμένοι και πάμε μπροστά. Τίποτα άλλο παραπέρα. Εγώ καταλαβαίνω ότι με τον τρόπο που μιλάτε από αγάπη για τον ΠΑΟΚ προσπαθείτε να προστατεύσετε πράγματα, πρόσωπα και καταστάσεις και λογικό είναι και καλά κάνετε. Αλλά εμένα μια απορία που με γεννιάται μετά από όλη αυτή την συζήτηση που κάνουμε όλη αυτή την ώρα και πραγματικά είναι μια απορία που γεννιέται και σε πολύ κόσμο, είναι ο ΠΑΟΚ μετά το πρωτάθλημα δημιούργησε προϋποθέσεις για μια πορεία με συγκεκριμένο προγραμματισμό και συγκεκριμένους στόχους, ή ο ΠΑΟΚ μετά βρέθηκε να κάνει διάφορες, θα έλεγα, τσαπατσούλικες ενέργειες με τη λογική ότι μια έρχεται ο Φερέρα που λέει θα αναδείξω νέα παιδιά. Μετά έρχεται ο Γκαρσία, ο οποίος έρχεται για να βγάλει μια χρονιά. Μετά έρχεται ο Λουτσέσκου για να ξαναγυρίσουμε στη συνταγή της επιτυχίας που πριν 3 χρόνια πέτυχε. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρει να φτάσει στη μέγιστη επιτυχία. Εσείς βλέπετε στον ΠΑΟΚ να υπάρχει μια πορεία σταθερή, αγωνιστικά ανωδική, ή μια πορεία με πολλά σκαμπανεβάσματα? Κοιτάξτε να δείτε. Μετά το πρωτάθλημα έφυγαν κάποιοι ποδοσφαιριστές, ίσως και πολλοί, αν δεν κάνω λάθος, 8-9, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Για ποιο λόγο τώρα, εγώ δεν καταρχήν, καταρχήν έφυγε ο προπονητής. Ο Στυλοβάτης. Ακριβώς, έφυγε, έφυγε ο προπονητής, ακριβώς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, ξαναλέω και πάλι. Δεν θα μπω, πιστεύετε με, στη διαδικασία της λειτουργίας του οργανισμού, του ΠΑΟ.
και θέλω να με συγχωρέσετε. Γιατί δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι τη συγκεκριμένη στιγμή πρέπει να κρατήσουμε πολύ ψηλά αυτά τα 4 γράμματα. Δεν θα κρίνω και δεν θέλω να κρίνω ανθρώπους που έχουν αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ. Έχουν την τύχη στα χέρια, τους έχει βάλει ο ΠΑΟΚ μας, τη δουλειά, την οργάνωση. Δεν μπορώ να τους κρίνω εγώ, παιδιά. Και δεν ξέρω ποια είναι η φιλοσοφία τη συγκεκριμένη στιγμή. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι ξαναγύρισε ο Λουτσέσκου. Κράτησε πραγματικά αυτούς που πίστευε. Και θεωρώ ότι σιγά σιγά, πραγματικά σε 1-2 χρόνια, πάλι θα έχουμε τίτλους. Ήταν ο άνθρωπος που, ρε φίλε, αυτός έφερε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Να κρίνω εγώ ποιον θέλετε, τον κύριο Γκακάτση. Μα δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Να κρίνω ποιον, πώς λειτουργεί η ομάδα ή τη φιλοσοφία της ομάδος. Σαφέστατα μπορεί να έχουν γίνει λάθη. Από εκεί και πέρα, πιστεύω. Και ξαναλέω πάλι. Εμείς που αγαπάμε, που λατρεύουμε, το λέω πάρα πολλές φορές, πρέπει να είμαστε λίγο επικείς σε όλα αυτά που λέμε, παιδιά. Γιατί ο ΠΑΟΚ μεγαλώνει. Ο ΠΑΟΚ ήταν μεγάλος, αλλά μεγαλώνει. Εγώ αυτό έχω να πω. Δεν έχω να πω τίποτα. Δηλαδή, δεν πήραμε πέρυσι το πρωτάθλημα. Πήραμε το κύπελο. Φέτος θα πάρουμε το πρωτάθλημα, μπορεί να μην πάρουμε το κύπελο. Σαφέστατα όμως πρέπει τα λόγια μας να είναι μετρημένα, παιδιά. Αυτό και τίποτα. Αν λατρεύουμε και αν αγαπάμε αυτή την ομάδα. Αν ξέρετε τώρα το ότι μπορεί να συζητήσουμε και να συζητάμε, σαφέστατα μπορεί να γίνει. Σαφέστατα όμως μπορείτε να μου πείτε κάτι. Ο Κούρτιτς με τον Παναθηναϊκό καλύτερος παίχτης και κάνει αυτό το σοβαρό λάθος. Πείτε μου τώρα, κύριε Λουτσέσκου, γιατί έβαλε στο Κούρτιτς εκεί. Ξέρεις, κακή ομάδα. Εν τω μεταξύ προσέξτε. Ο Ατρόμητος έκανε 3 επιθέσεις και έβαλε 2 γκολ. Εμείς είμαστε συνέχεια στην επίθεση, δηλαδή πράγματα τα οποία, ρε φίλε, συμβαίνουν και αυτά. Μα έτσι λοιπόν, είναι το ποδόσφαιρο. Τώρα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ακριβώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ναι, ο Βαρέλα ήταν κακός με στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, αν είναι δυνατόν. Αν είναι, δηλαδή κάποια στιγμή βλέπω τον Κρέσπο να κυνηγά ένα από πίσω, ο οποίος για μένα είναι, ρε φίλε, είναι κλειδί, θα έλεγα, στην ομάδα. Έλεγα, τι γίνεται τώρα με αυτόν. Είχε μείνει πίσω ο άνθρωπος. Είχε τους τραυματισμούς του. Τι να πω, να σας πω κάτι. Είχαμε το Μιχαηλίδη, το οποίο παιδί αυτό είναι τραυματίας, τώρα είναι τιμωρημένος στην Πέμπτη. Είχε πάρει κάποια παιχνίδια έξω. Λοιπόν, και αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ο Ακούστο είναι έξω τώρα. Είναι ένας άνθρωπος που, ρε φίλε, στα πρώτα μάτς, πραγματικά έδωσε πράγματα. Ήταν συντελεστής. Χαλάει η ομοιογένεια, ο ρυθμός. Χαλάει. Είναι ακριβώς, λογικό. Είναι λογικό. Ακριβώς. Δηλαδή έβλεπες Βίσεσβαρ και Ακούστο και έλεγες τι γίνεται τώρα. Τους άλλαζε μία τον έναν έξω, τον άλλον μέσα. Και πραγματικά ήταν εξαιρετικοί και οι δύο. Και αυτά παίζουν τον ρόλο του. Αν με επιτρέπετε να κάνω μια σύγκριση, ο ομάδας πήρε το πρωτάθλημα πριν μερικά χρόνια με την τωρινή ομάδα. Θεωρώ ότι είχε ουσιαστικά πολύ μεγαλύτερη ποιότητα εκείνη η ομάδα. Γιατί υπήρχε ένας Μάτος στα άκρα και ένας Βιερίνη από την άλλη μεριά στα καλύτερά τους. Τώρα υπάρχει ένας Τέιλορ απλά και ένας Ροντρίγκο. Υπήρχε ένας στο κέντρο Περέιρα, ο παίκτης από την Πορτογαλία, από την Ολιβέρα. Ολιβέρα, ένας καταπληκτικός παίκτης. Σάχοφ, Κάνιας. Εντάξει, υπήρχαν ακόμα και ο Σάχοφ, βέβαια. Και ήταν μια ομάδα που πραγματικά θεωρώ ότι δημιουργούσε μεγαλύτερες προσδοκίες και μεγαλύτερο ενθουσιασμό από τη σημερινή ομάδα, η οποία παλεύει, αλλά δεν είναι της ίδιας ποιότητας για μένα. Συγγνώμη, έτσι, αυτή είναι η άποψή μου. Δεν το συγκρίνουμε αυτό, ρε παιδιά. Και εγώ το ίδιο λέω. Δεν μπορώ να συγκρίνω αυτή την ομάδα. Απλά δεν μπορεί να σταματήσει ο ΠΑΟΚ να υπάρχει επειδή τελείωσαν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Αυτό λέμε. Δεν καταλάβατε. Αυτό το πράγμα λέω, παιδιά. Δεν μπορεί να σταματήσει. Σε αυτό συμφωνούμε. Να σας πω κάτι. Είναι προσωπικά. Δηλαδή, το λάθος, θα σου ξαναλέω πάλι του Κούρτιτς, ή το λάθος που κάνει ο Βαρέλα. Ρε, πως είναι καθαρά προσωπικά λάθη. Που ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερος. Μπήκε στον Ατρόμητο να παίξει μπάλα. Πραγματικά την έβαλε την μπάλα κάτω να κερδίσει. Λοιπόν, και κάνει το λάθος αυτό ποιος ο πλέον καλύτερος μας παίκτης που έχει μια στάνταρ απόδοση και πολύ καλός και τα λοιπά και παλικάρι και ψυχή και τα πάντα. Αντώνη, και αυτοί έχουν δικαίωμα καπάκι, να κάνουν λάθος. Άνθρωποι είναι. Δεν το συζητάμε. Δεν είναι μηχανές. Ακριβώς, δεν το συζητάμε. Και τώρα εμείς από αυτό και 7 πόντους και διαβάζω και ξαναδιαβάζω και πιστέψτε με, κρατιέμαι, γιατί, παιδιά, κρατιέμαι πάρα πολύ γιατί είναι κακή κριτική. Δεν είναι από ανθρώπους που αγαπάνε και λατρεύουν την ομάδα και το λέω, το ξαναλέω πάλι. Παιδιά,
Δεν γίνεται. Βλέπετε εσείς τον Πειραιά να γράφουν ή να βγαίνουν πράγματα έξω τέτοια? Όχι τέτοια. Εκεί έχουμε και ένα θέμα να ξέρετε. Με όλο αυτό. Βγαίνουν πράγματα τώρα. Είπε ο Βαρέλα. Ρε είπε. Τι να κάνουμε ρε. Αυτός ο άνθρωπος ήταν πριν 3 χρόνια όμως που έκλαιγε. Αυτός ο άνθρωπος ήταν που μάτωσε, που σου έδωσε το πρωτάθλημα. Και αν πρέπει να παίξει, είναι υπεύθυνος ο κ. Λουτσέσκου. Δεν είμαστε εμείς. Αν δεν πρέπει να παίξει, ας κάτσει έξω. Εντάξει τώρα, αυτά είναι, για μένα είναι αδιανόητο, παιδιά. Λίγο, πρέπει λίγο αυτό να τελειώσει από μας. Δηλαδή αυτό είναι μια κακομεριά. Είναι ότι χειρότερο μπορεί να προκύψει. Και το λέω συνέχεια και συγκεκριμένα το απόγευμα. Είχα μια ζήτηση με κάποιο φίλο εκεί στη Θεσσαλονίκη που βρίσκεται. Λέω μαλάκα, συγγνώμη, σταματήστε. Ήταν φίλο σίγουρα. Ναι, σταματήστε ρε, του λέω. Σταματήστε, συγγνώμη κιόλα. Δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα, είναι τρομερά. Ξέρεις, εκείνος δεν κάνει, αυτός δεν κάνει. Ρε τι λέτε. Ρε πάω και είμαστε. Για τα δύο μάτς που έρχονται. Δεν πουλάω πάω ξυλίκι, παιδιά. Ναι. Δεν πουλάω πάω ξυλίκι. Για τα δύο μάτς που έρχονται βλέπω με Σλόβαν. Το πάω και έχω 200, και έχω 200 σφιγμούς. Ναι. Ναι, δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή την Πέμπτη, πω πω θα λέμε το βράδυ. Τι έγινε ρε. Τώρα πάτε για την Πέμπτη. Για τα δύο μάτς που έρχονται με Σλόβαν και Άρη. Έχετε μια αύρα, ένα προαίσθημα, ένα ένστικτο που σας οδηγεί. Δεν υπάρχει. Δεν έχουν τύχει. Δεν έχουν τύχει. Εντάξει τώρα που ξέρετε ότι ο ΠΑΟΚ είναι αντίδραση. Θα αντιδράσει η ομάδα την Πέμπτη. Είμαι σίγουρος 100%. Αυτό που λέγαμε. Είμαι 100% τόσο. Και με τον Άρη το ίδιο πιστεύετε? Ναι, εντάξει, ο Άρης είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Για δεν θυμάμαι εγώ Άρη ποτέ τώρα 0-5, τώρα λύνεται όλα αυτά τα χρόνια. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι ο Άρης μπορεί να έχει τύχει με στην Τούμπα. Δεν, ούτε καν το συζητάω. Εντάξει, γιατί αν συμβεί και αυτό, τότε εντάξει, τότε είναι πολύ πιο δύσκολο αυτό το πράγμα. Αλλά δεν πιστεύω, δεν είναι κακός ο Άρης, είναι κακός. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, θέλω να μας πεις λίγο για τη δουλειά σου κάτω στην Καλαμάτα για την Ακαδημία για τα Πράσινα Πουλιά. Ναι. Τι να σας πω, τα Πράσινα Πουλιά. Τα Πράσινα Πουλιά είναι η ομάδα που γεννήθηκα. Παιδιά, η ομάδα που αντρώθηκα, δηλαδή που ξεκίνησα, ήταν ο πατέρας μου Πράσινοπουλίτης, τέλος πάντων συγχωρεμένος. Κοιτώ να υπάρχει αυτή η ομάδα, γιατί θα ήταν άδικο από μένα να μην υπάρχει ομάδα. Και όχι να σας πω κάτι, δεν βγήκα εγώ, έχουν βγει πάρα πολλοί και άλλοι ποδοσφαιριστές, εντάξει δεν έπαιξαν στα επίπεδα που έπαιξα εγώ. Η ομάδα είναι αυτή υπό τη γηδαιμονία μου τώρα, έχω ακαδημία, πρόσθεσα και το Πράσινα Πουλιά ΠΑΟΚ, γιατί Μαυρέας χωρίς ΠΑΟΚ δεν είναι, αυτά είναι συνηθισμένα. Λοιπόν, ακαδημία, μικρά παιδιά, εντάξει με όλα αυτά τα προβλήματα, στην αρχή με ρωτήσατε αν είμαστε καλά. Παιδιά, εντάξει, δεν είναι καλά ο κόσμος, η αλήθεια αυτή είναι, με όλο αυτό που μας έχει έβρει, ξέρετε, με τον κορονοϊό, θεωρώ ότι πρέπει να, εντάξει, αυτονόητα πράγματα να προσέχουμε, γιατί και δεν λέω τι λένε τα κανάλια, προσέξτε με, εγώ λέω αυτό που ζω, είμαι και υπάλληλος στη Διεύθυνση Υγεία, την Μεσσηνία. Το ξέρουμε, ναι. Και τα ζω από κοντά, υπάρχουν τρομερά προβλήματα, δηλαδή και εδώ στην Καλαμάτα, τα νοσοκομεία είναι γεμάτα, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και πιστέψτε με, σέβομαι και την άποψη και του ανεμβολίαστου και του εμβολιασμένου, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, παιδιά, από όλους μας. Πολύ μεγάλη προσοχή. Δηλαδή, παιδιά του 2004, γιατί εκεί ήθελα να καταλήξω, 2005 καταστράφηκαν. Δηλαδή, παιδιά τα οποία έχασαν 2 πρωταθλήματα, ήταν πολύ αξιόλογα παιδιά, χάσαμε τις συνήθειές μας και όχι μόνο τα παιδιά, τις χάσαμε και εμείς. Δηλαδή, αν... δείτε ότι πόσες ώρες είμαστε υπολογιστές, δεν περπατάμε ή δεν τρέχουμε ή δεν κάνουμε αυτά που κάναμε, έχει αλλάξει η ζωή μας και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Τα Πράσινα Πουλιά λοιπόν υπάρχουν στην Καλαμάτα και υπάρχει ο ΠΑΟΚ και υπάρχει ο ΠΑΟΚ παντού, παιδιά. Και ωραία. Θα ήθελα να τελειώσω με κάτι. Ναι, βεβαίως. Δεν ξέρω πώς ακούστηκα, αλλά δεν είναι δυνατόν να είσαι ΠΑΟΚ και να κατηγορείς τον οργανισμό, να κατηγορείς τον ΠΑΟΚ, παιδιά. Σαφέστατα θα γίνει καλοπροαίρετη κριτική. Αλλά όχι κάποια πράγματα τα οποία για μένα έχουν μια άλλη λογική. Μα είναι δυνατόν να λατρεύω τον ΠΑΟ και να βγαίνω να βρίζω εκείνο, αυτό, τ' άλλο, αγανάκτη, τι λέτε. Και σε 2 εβδομάδες να τον ξανααποθεώνω. Ναι, και να πηγαίνει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρου να έχουμε χάσει, να έχουμε φέρει 4-4 να γράφουνε, να πηγαίνει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρου, πω παιδιά. Ή ξέρω εγώ την Πέμπτη, αύριο, μεθαύριο να λέμε, δεν γίνεται παιδιά αυτό. ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ. Μαζί και στις λύπες και στις χαρές
Και όλα, όλα πραγματικά θα έρθουν. Θεωρώ ότι είμαστε σε μια πολύ καλή πορεία. Αγαπάμε και λατρεύουμε αυτά τα τέσσερα γράμματα. Γι' αυτό είμαστε Παοκτσίδες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς, Αντώνη, καλή συνέχεια. Καλώς σας βράδυ. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά στην πατρίδα. Γεια.